Μετά τις τράπεζες σε Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία και Γαλλία ήρθε η σειρά των Γερμανικών. Σύμφωνα με πληροφορίες που πρώτοι μετέδωσαν οι New York Times, οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν παραβίαση εμπάρκο από την Commerzbank. Η έρευνα αφορά συναλλαγές για λογαριασμό εταιριών ή ιδιωτών από Ιράν, Σουδάν, Βόρεια Κορέα, Μιανμάρ και Κούβα. Ανάλογες κατηγορίες αντιμετωπίζει και η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, Deutsche Bank. Η πραγματοποίηση συναλλαγών σε δολάρια δίνει δικαίωμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στον ΗΠΑ να ερευνήσει αν έχει παραβιαστεί το εμπάργκο συναλλαγών που έχει επιβάλει κατά σειράς κρατών, επικαλούμενο παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπόθαλψη τρομοκρατών. Συνολικά σε πάνω από 20 υποθέσεις οι Αμερικανικές αρχές έχουν στραφεί εναντίον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το μεγαλύτερο πρόστιμο, σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβλήθηκε στη γαλλική BNP Paribas.